Até a traúde, eu comentei que os assuntos que os cristianos não ganham os salários secretos, não perdem o antídoto, não nascem um tiragem, de vir um estofus que é uma tendaragem. Que o nascimento não existe, que lhe tocou um papai, mas se saber, não se tira um tiragismo de cavalos, tiragismo de egoísmo, mas está a busca de paraíos, que é tinha doxado na merda de secretos. E tinha uma sabuga, não é que não estamos a estabelecer, e que estamos de caso, não é que estamos a simbolizar. Τιμωριάμα στην αυτή των Ελλήνων τα πάθη για που το μαρτύρισαν στο έθνος πάντα πάθη. Πέστε μου σας παρακαλώ, όποιος είναι χριστιανός, είστε με Χριστά βαπτισμένος, είστε ο Χριστό παραδομένος, την θρησκεία όταν βρίζει άραγε και τι κερδίζει. Και τι άλλο είναι και ο ταλέπρος ανώτερον από την θρησκεία, χριστιανός αυτός δεν είναι, ούτε και δεν έχει γνώση, την ψυχή του ετοιμάζει του διάβολου αντιδρός. Όλοι μας το μαθάνουμε, μα αυτό δεν νορούμε. Μα όσο για τη δοσινά να πάσουμε μπορούμε. Γράφω αυτά ως έτσι και πρέπει να μου γίνει. Παρακαλώ τον πρόεδρο και τη δικαιοσύνη παρόλο του δικαστάς και την αστυνομία να τιμωρεί τους ίδιους κάτω να πάσει τη βλασφημία. Ίσως μας ζητηθεί ο Θεός, Χριστός και η Παναγία να αυξάνει ο ελληνισμός και η πίστη και η Αγία. Ζήτω ο Τίμιος Σταυρός, ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω όσοι βαπτίζονται στην πίστη στην Αγία. Σημεία θέλει ο Θεός να μας μετανοήσει. Επίσης τον Θεμάρο να μας ετοιμωρήσει. Μα ο Τούρκος είναι αβάπτιστος, Χριστό μου δεν πιστεύει, το μου είχα μέχρι που κοινά Θεόν αυτό λατρεύει. Προσέρχεται με βλάβια και πίσω δεν γυρίζει το νου του ή την προσευχή και δεν αναβαίνει. Για εκείνον είναι το πάντε στον κόσμο να το κράτο. Το θρώμα του πατρικό κάτι κυρίαρχος και τη ραγνή του Έλληνα σε όλη την Οικουμένη και βρίσκουν λέει παντοτινά σαν μαύρα ουτυμένη. Ζωή γλυκιά δεν έχουν σε όλη την Τουρκία γιατί είναι Ελλάς μικρά από την αμαρτία και να μετανοήσουμε τα να προσευχηθούμε και τους Θεούς που μας μιλήσουν να ξεδιηγηθούμε διότι όταν έρθει ο φτωχός στη θύρα να χτυπήσει πιστεύω ότι ο θυρωρός θα σφέξει να τα νύχει. Όσοι Χριστόν βαπτίστηκε και είναι τα βαπτισμένοι τόνο μόνο έχουμε μα είμαστε ακριμένοι. Χριστία δεν πιστεύουμε, πρόβους δεν ελεούμε χωρίς τον άλλον προσπαθεί να πάμε κυνηγούμε. Ελληνικιά σημαία μου με το σταυρό στην έρση ήρθε καιρός να εκδοθείς η Τουρκία να πέσει. Την πόλη στην έρση Αγία Σοφιά φέρσε να κυματίσεις και τους φαγέντες θέλει να συνεκρούς να αναφήσεις. Ξύπνα πάλι πίσω Μάρκο και Φεραία ποιητή και εσύ γενναία διάρκο τράωτο με το σπαθί. Έλληνες ελευθερωμένοι που μοιρώνουν στη παλιά και στο αίμα όλοι βαμμένοι για την ελευθερία. Στρατιώτε και ψωνάκια υποδούλουσαν εκούς. Σπέρσατε λιονταράκια να τους σώσετε αυτούς, όπου κλαίνε και φωνάζουν με ανοίχτα στη φωτιά για τη σειρά τους φάζουν των πειράντων στη φωτιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Μακάρι να ακουστεί και να γίνει. Να ακουστεί και να γίνει. Να πω κάτι, θα πω λίγο, θα πω κάτι, ένα μικρό κομματάκι, μισό λεπτό. Δεν είναι τίποτα. Που πρέπει να το έχουμε σαν πρότυπο, σαν αρχή μας, πάντοτε, σε όλες τις ημέρες μας που είμαστε στη ζωή. Ποιο, ακούστε το. Είναι προτιμότερο να τα χαλάσεις με τον Θεό παρά με τον πνευματικό. Διότι εάν τα χαλάσεις με τον Θεό, ο πνευματικός σου θα σε συμφιλιώσει πάλι με Αυτόν. Εάν όμως τα χαλάσεις με τον πνευματικό σου, τότε αποκόπτεσαι ο δρόμος προς τον Θεό και μένει μέσα. Τι σημαίνει, αδέρφια μου, αυτές τις ημέρες και όλες τις ημέρες που είμαστε στην ζωή πρέπει να έχουμε πνευματικό. Αυτός είναι που θα μας καθοδηγεί. Πού ο καθένας να το βρει υπάρχουν πνευματικοί. Τίποτα. Να συνεχίσουμε λίγο με ένα κεφάλαιο από την Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεοδόλου. Και ειδού ύπος λευκός με τον ουρανό. Και ο καρτήμενος επί του ύπου εκαλείται ο Χριστός και αληθινός. Και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Ιδεοφθαλμή αυτού ως φλόφθυρος. Και είχε ημάτιον δεδαμένο με αίμα. Και ουδής γνωρίζει το όνομα αυτού. Ημί ούτως. Και το όνομα αυτού καλείται ο λόγος του Θεού. Και επί των μερών αυτού είχε όνομα και γραμμένο βασιλεύς βασιλευόντων και κύριος των κυριεγόντων. Και οικοδούτησαν τα στρατεύματα τα εν το ουρανό, εφήπων λευκών.
ενδεδειμένη βύσσινο λευκό, διότι το βύσσινο είναι το δικαίωμα των Αγίων. Εκ του στόματος του καθημένου επί του οίκου εξήρχε τον ομφέα κοπτερά για να τυπά τα έθνη. Και αυτός πατεί το γυνό του θυμού του Θεού. Και συνήθαν τα 40 μετά επί της γης για να κάνουν πόλεμο με το καθήμον επί του οίκου και με τα στρατεύματα αυτού. Με τα στρατεύματα αυτού. Είδα άγγελο να στρίχεται εις τον ήλιο και έκρασε τα όρνια σαν εσουράνημα. Έρθετε και συνάγεστε εις το δείπνο του μεγάλου Θεού για να φάτε σάρκας βασιλέων, σάρκας χιλιάρχων, σάρκας πλουσίων, λούδων ελευθέρων, ύπων και των καθήμενων αυτών. Και χορτάσαν τα όρνια από τις άρχες αυτών. Και είδα άλλο άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, ισχυρός, ως εσύ και αλύσιν μεγάλη αντικείγη αυτού. Και έδεσε το δράκοντα και μετατάθα και το ψευδοδίτη και άνοιξε το φρέα της αρδίσου και τους έριξε και τους δύο μέσα. Και σφράγισε απάνω επάνω του το αρσενάλισο, ώστε να μην πλανάνε πλέον τα έθνη. Θα λείψει ο σατανάς επί χίλια χρόνια. Τότε δεν θα υπάρχει πνεύμα πονηρό. Δεν θα έχουν την πονηρία. Ή τώρα είναι σε όλοι πονηροί. Τώρα έχουμε πονηρία τώρα πάνω μας. Ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Θα το δέσει επί χίλια έτη. Και η λυπή των στρατευμάτων με τις γης και θα ανατώσει την κερμαφέα στην εξεγωμία του στόματος του καθημένου του ύπου. Ένα φου έκανε και σβήσαν όλους οι αντίκρισοι δηλαδή. Ας πούμε ότι θα παρατάξει η Τουρκία τώρα εκατομμύρια στρατό. Ένα φού θα κάνει, δεν ζούσε όλοι. Το πάτριο έχει δύο πάτριο, λέει. Άμα τα βρει εδώ, δεν μένουμε ένα. Εμεί δεν έχουμε. Κύριε Βαμπού. Πρέπει να φύγουμε. Θα είναι ως ιερείς. Η δεύτερη ανάσταση. Και οι νεκροί εκ Χριστού αναστήσονται πρώτον, λέει, όπως λέει όπως τους πάντους. Πρώτα θα αναστήσουν οι νεκροί και εν Χριστώ. Και βαπτισμένοι δηλαδή. Στο σύμβολο της πίστεως, πρώτα πάντα άρα νεκρών. Ναι. Λοιπόν, και οι λυποί των νεκρών δεν ανέζησαν ως ούπιρο δώσε τα χίλια έτη. Και μετά τα χίλια έτη θέλει λυθεί ο σατανάς από τη φυλακή. Και οι άνθρωποι δεν έχουν κριθύνει, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν κριθύνει ως η άμμο της θαλάσσης, της αυρός. Και θα κυκλώσουν το στρατόπεδο, θα τους βάλει σε πόλεμο. Ο πολέμος. Θα τους φέρει σε πόλεμο. Και θα κυκλώσουν το στρατόπεδο των Αγίων, γιατί η Αγία Ιερουσαλήμ, η Νέα Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία των Ουρανών, θα έρθει να στηθεί στη γη, εκεί στους Αγίους Τόπους. Θα στηθεί εδώ στη γη. Θα κυκλώσει το στρατόπεδο των Αγίων και τότε θα πέσει φωτιά του άντρου του κάψε όλους και θα βιβλία ανοίξαν και άλλο βιβλίο που είναι της ζωής. Και όσοι βρεθούν στο βιβλίο γραμμένα τα ονόματα θα είναι ως ιερείς. Όσοι δεν βρεθούν γραμμένοι θα ρηχθούν στη λίμνη του καιρός στην κοιωμένη με θείον και εκεί θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα. Αυτό ήταν. Ναι. Και τότε θα δώσει και η θάλασσα με νεκρούς αυτής. Θέλω να σου πω, παππού, κάτι για να πεις κάτι για να το κλείσεις εκεί όπως το είπες. Οι μαθητές όταν είπαν στο κύριο τι θα κερδίσουμε από αυτά που θα κάνουμε και τι τους είπε ο Αμή Κύριος. Ότι το όνομά σας όχι,
εμείς τα αφήσαμε όλα. Τις γυναίκες, την παιδιά και τα πλοία και τα πάνω, λέει. Τι κέρδος θα έχουμε εμείς. Εσείς καθίσετε επί 12 χρόνους για να δικάσετε τον κόσμο, δηλαδή. Ναι. Δικασέστε, γίνεται. Τι άλλο θέλετε. Και το όνομά σας θα είναι γραμμένο στο βιβλίο. Βεβαίως. Τα ονόματα του είναι γραμμένα στην Αγία Πόλη. Ναι, θα λέει το όνομα. Είναι γραμμένα τα ονόματα στην Αγία Πόλη. Εντάξει, τελείωσε. Ναι. Πέρασε η ώρα. Αλλού το πήγαμε, εκτός αυτόνος. Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, τον Ισαΐος του το όνομα σου, ελθέτε εγώ σε Υιός και το θέλημά σου, ως εν ουρανό και έπι της γης των άνθρων ημών, τον οποίου σε όλους νησινάνω και άφεση μην το κλίμα τα ημών όλους μου σε αρδιάνεις των ρυθμών και μη είσαι ενέγγιση μας και ως μόνο αλαρίσι μας από το πονιού. Της μετανοίας. Της μετανοίας ανοίξον μη φυλαζό οδότα ο τρίζυγα το πνεύμα μου προς ναό τον Άγιο σου ναόν φέρω του σώματο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τα διαβάζεις εσύ, εντάξει, θα σε προτιμήσω, Μάθεις πρώτα καλά και μετά το διαβάζεις, πώς το διαβάζεις. Όχι, ξέρω. Ξέρεις, για να κάνουμε ένα τεστ. Λοιπόν, το τραπεζάκι στη μαμά. Να το πάρουμε, να το φέρουμε κοντά. Λοιπόν, για διάβασε δυνατά εδώ, τι λέει εδώ. Δυνατά εδώ. Αθηνά, δεν το καλό θέλω. Δεν το ξέρω και αυτά που να το βάλω. Δεν το ξέρω και να το βάλω. Δεν το ξέρω και αυτά που να το βάλω. Έχεις και να μάθεις πρώτα καλά και μετά το διαβάσεις. Πώς το διαβάσεις. Όχι, ξέρω. Για να κάνουμε ένα τεστ.